ονομάζεται Αλληλεγγύη Γυναικών της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών. Ξεκινήσαμε σε θελοντική βάση. Είμαστε όλες ούτως ή άλλως εργαζόμενες, οπότε οι δράσεις όλες γινόταν παράλληλα με την άσκηση των υπηρεσιακών μας καθηκόντων. Και ο σκοπός μας ήταν ουσιαστικά στο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα φαινόμενα έμφυλης και ενδοικογενειακής βίας, πέρα από το αυστηρό 8ωρο που ήμασταν. Δηλαδή, η αστυνομική είναι ένας ειδικός χώρος που έχει τέτοια προβλήματα ή φυσικά, είναι περισσότερα τα προβλήματα από άλλους χώρους επαγγελματικούς? Ο αστυνομικός είναι ο πρώτος φορέας ο οποίος έρχεται σε επαφή με θύματα βίας. Mm. Αν λοιπόν ο αστυνομικός και δε η γυναίκα αστυνομικός δεν ασχοληθεί με τέτοια είδος θέματα, τότε θεωρώ ότι μπορεί να χάσουμε ακόμα και μια ζωή. Γι' αυτό το λόγο και όλας ασχοληθήκαμε, κάναμε πάρα πολλές δράσεις, κάναμε έρευνα να δούμε, να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν δεν μπεις μέσα στο πρόβλημα, δεν μπορείς να το εντοπίσεις. Μετά περάσαμε στην τεκμηρίωση και μετά φτάσαμε και στο σημείο να κάνουμε και την πρόταση για να ιδρυθεί ουσιαστικά ένα τμήμα στην αστυνομία, το οποίο να ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε? Οι δυσκολίες. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες. Όμως, αν δεν περνούσαμε όλα αυτά τα στάδια, δεν θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και τα κενά τα οποία υπήρχαν, φυσικά και από πλευράς αστυνομίας, αλλά και τη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων. Η συνεργασία των συναρμόδιων φορέων είναι κάτι που ακούγεται πάντα ως κακό, γιατί στην Ελλάδα δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Με ποιους φορείς συνεργάζεστε? Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά τα θέματα ενδοικογενειακής βίας, πρέπει να υπάρξει επαφή σίγουρα με το ΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το ΚΕΘΗ και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων. Μόνο όταν φτάσουμε στο σημείο, και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζω συνεχώς, να υπάρξει συνεργασία του καινούριου τμήματος με εξειδικευμένο προσωπικό, πάντοτε σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αλλιώς θα ιδρυθεί απλά ένα τμήμα το οποίο θα αποτελεί μια ειδική υπηρεσία της αστυνομίας. Κάτι το οποίο φυσικά δεν το θέλουμε. Οπότε πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ναι, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς, γιατί έχουμε σκοπό ουσιαστικά να έχουμε επαφή με την αστυνομία, να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το τμήμα. Θα βοηθήσετε πάνω σε αυτό και να ενημερώσουμε και τον κόσμο? Φυσικά. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό βήμα προς την κοινωνία καταρχήν, να δείξουμε ότι είμαστε κοντά σε αυτές τις γυναίκες. Και επίσης δεν αφορά μόνο γυναίκες, γιατί πολλές φορές μου λένε, όχι, δεν αφορά μόνο γυναίκες το τμήμα. Είναι τμήμα ενδοικογενειακής βίας. Θα αντιμετωπίζουμε τα θύματα έμφυλης και ενδοικογενειακής βίας. Και όταν λέμε έμφυλη, φυσικά εννοούμε και άντρες και αγόρια. Βλέπουμε φωτογραφίες από το της ομάδας δράσης του τμήματος. Μάλιστα. Να την ονομάσουμε έτσι. Κυρία Βαγενά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα έχουμε συνεργασία αυτές τις ημέρες για να δούμε και τα αποτελέσματα. Φυσικά, εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς τελειώσαμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στην Αρτένα. Θα είμαστε πάλι μαζί σας τη Δευτέρα στις 7 παρατέταρτο. Μπροστά στα γεγονότα. Καλό βράδυ.